ζητούσαν ένα τεστ PCR για να μπορέσουν να μπούμε στη χώρα, στο Dubai. Περιμέναμε και έναν έλεγχο στο αεροδρόμιο του Dubai, ο οποίος δεν έχει ποτέ. Και τούτοι ήμασταν όλοι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Εκεί παντού κυκλοφορείς με μάσκα. Αλλά είναι ανοιχτά τα καταστήματα, τα εστιατόρια κλπ. Και τώρα στην επιστροφή πάλι έπρεπε να κάνουμε PCR έλεγχο για COVID πριν μπούμε στο αεροπλάνο, 72 ώρες πριν. Και αφού κατεβήκαμε, ήταν πολύ σοβαρή και η ελληνική πλευρά, διότι έλεγξε όλο το αεροπλάνο. Όλο το αεροπλάνο, όχι ρηγματοληπτικά. Πρέπει να έχουμε το δημό. Δεν γνωρίζω, αλλά ελέγχθηκε όλο το αεροπλάνο. Οπότε ένας από κάθε οικογένεια, αλλά όλοι. Οπότε, αυτό μου φάνηκε πολύ. Ήταν πολύ ελληνική πλευρά αυτή. Ήταν 50% γεμάτη. 50% γεμάτη πτήση, δηλαδή. Η πτήση. Και μάλιστα και η Emirates είχε κάποιες θέσεις τις οποίες δεν τις δίνει. Δηλαδή κρατάνε ένα social distancing για αυτόν τον λόγο. Όταν φτάσατε, υποχρεωθήκατε σε καραντίνα τριών ημερών ή κάτι τέτοιο μέχρι να βγείτε. Όταν φτάσαμε, επειδή είχαμε το αρνητικό. Δεν σας υποχρεώθηκε. PCR test, όχι, δεν μπήκαμε σε καραντίνα. Από εδώ οι αρχές τι σας είπαν, τέλειωσαν εδώ έλεγχο. Εδώ, εφόσον βγήκαμε όλοι αρνητικοί, τουλάχιστον στο rapid test. Δεν έχουμε κάποια οδηγία για την. Δεν σας είπαν κάτι άλλο. Όχι. Μάλιστα.